Ο κ. Γιώργος Χρούσος, καθηγητής παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας του Εθνικού Δικαποδεστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην τηλεφωνική μας γραμμή, να τον καλημερίσουμε και τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Λοιπόν. Τώρα, άμα πάρουμε εμείς από μία δόση, τι θα δυνατήσουμε. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Τι είναι. Δεν είναι τόσο απλό, ακριβώς. Είναι το πρώτο φάρμακο που πραγματικά δουλεύει στην παχυσαρκία. Ναι. Και δουλεύει στο διαβήτη για διάφορους λόγους, και ένας από τους λόγους που δουλεύει είναι ότι ελαττώνει την παχυσαρκία των διαβητικών. Δηλαδή τρως και αδυνατίζεις. Τρως και αδυνατίζεις, αλλά όταν το παίρνεις, ταυτόχρονα πρέπει να κάνεις άσκηση και να έχεις καλή διατροφή, χωρίς λύπη. Εάν το κάνεις έτσι, δουλεύει το φάρμακο. Καλά, έτσι δουλεύει και χωρίς φάρμακο. Βοηθάει. Ναι. Δεν πεινάνε. Αυτό είναι το. Αυτός που το παίρνει δεν πεινάει. Απλώς πιάνει η όρεξή του. Ναι. Και τώρα τι γίνεται όμως. Διαβάζουμε διάφορα ρεπορτάζ. Είδαμε και την καθημερινή θέση. Διαβάζουμε διάφορα ρεπορτάζ. Ότι καταρχήν υπάρχει έλλειψη. Ότι πάρα πολλοί κόσμοι το χρησιμοποιεί περισσότερο σαν προϊόν για δίαιτα παρά σαν προϊόν για διαβήτη. Αν και πόσο αποτελεσματικό είναι για το διαβήτη το συγκεκριμένο προϊόν. Έτσι, είναι από τα πιο αποτελεσματικά φάρμακα για το διαβήτη. Ναι. Και αυτό. Γι' αυτό έχουμε εμπειρία αρκετών χρόνων, διότι πριν από το Ozempic υπήρχε άλλη γενιά φαρμάκων που δούλευε κυρίως στο διαβήτη και λιγότερο στην παχυσαρκία. Ναι. Το Ozempic και μετά τα επόμενα που έρχονται δουλεύουν καλά και στην παχυσαρκία. Έρχονται και άλλα νέας γενιάς. Βέβαια. Υπάρχει και η επόμενη γενιά που είναι ακόμα πιο δραστικά. Αυτά είναι συνταγογραφούμενα, κύριε καθηγητά. Για διαβήτη είναι συνταγογραφούμενα. Αλλά μπορεί οποιοδήποτε να τα πάρει και χωρίς συνταγή. Μπορεί οποιοδήποτε να τα πάρει. Αν τα πληρώσει. Αλλά δεν το συνιστούσα. Γιατί δεν το συνιστούσα, για πέστε μας. Διότι θέλει να. Αυτό πρέπει να γραφτεί με συνταγή, να πάρει οδηγίες του ασθενής. Ναι. Να ξεκινήσει από πολύ χαμηλές δόσεις για να μην τον πειράξει. Ναι. Να τσεκάρει τη χολή, τη χολιδόχο κύστη, αν υπάρχουν πέτρες. Ναι. Δηλαδή. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Δηλαδή δεν είναι πάω, το παίρνω το φαρμακοποιό που μου το δίνει και ξεκινάω. Είναι επικίνδυνο, λέτε έτσι. Μπορεί να έχει παρενέργειες. Όπως τι παρενέργειες. Όπως ναυτία με τους διάρειες, πόνο στην κοιλιά. Ναι. Θέλει τέχνη το πώς θα δοθεί αυτό το φάρμακο. Τέχνη. Ναι, θέλει. Ναι. Ωραία το λέει. Το λέτε πάρα πολύ. Ιατρική επιστήμη. Τι έκανα από το έργο. Είναι ιατρική επιστήμη. Κοιτάξτε, στην Αμερική έχει πλέον εγκριθεί και για την καρδιακή ανεπάρκεια. Επειδή δουλεύει πολύ καλά. Δηλαδή σε καρδιολογικούς ασθενείς. Ναι. Αυτό δεν ήξερα. Και σιγά σιγά όπως περνάνε τα. Και είναι πολύ αυστηροί με τα καρδιολογικά στην Αμερική, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον. Ναι. Είναι από τα καλύτερα φάρμακα για την καρδιακή ανεπάρκεια. Δεν σου πω γι' αυτό. Για αυτούς δηλαδή που έχουν πάθει ένα έμφραγμα, έχουν πάθει κάτι και έχουν ανεπάρκεια από αυτό. Ναι. Ακριβώς. Χάπι είναι αυτό, κύριε καθηγητά. Είναι. Προκαλεί την απώλεια βάρους, βοηθάει πάρα πολύ την καρδιά. Ναι. Ρωτάει εδώ πέρα ένας Βασίλης που είναι λίγο ευαίσθητος με τις ενέσεις. Είναι ενέσιμο αυτό, είναι χάπι. Υπάρχει και ενέστημα. Αυτό που έχουμε στην Ελλάδα είναι ενέστημα. Είναι μια ενέστη εβδομάδα. Μια ενέστη εβδομάδα. Αλλά είναι, υπάρχει σε χάπι. Υπάρχει και σε το χάπι. Το οποίο δεν έχει έρθει ακόμα. Και το κόστος, από ό,τι μου έλεγε φίλος, το οποίο το χρησιμοποιεί, είναι 100 ευρώ το η διασκευασία. 120 ευρώ το μήνα. Το μήνα. Δηλαδή είναι 30 ευρώ την εβδομάδα. Σωστά. 30 ευρώ την εβδομάδα. 30 ευρώ η ένεση. 30 ευρώ, ναι. Υπάρχει θέμα έλλειψη στην αγορά. Έχετε εικόνα εσείς τώρα, εσείς βέβαια πανεπιστημιακός καθηγητής είστε. Ναι, αλλά δεν ξέρω, θα έχετε μια εικόνα. Πριν από κάνα χρόνο ήταν σχεδόν αδύνατο να το βρεις. Α, τώρα κάπως κάνουν και το βρίσκουν. Ναι. Πάντως εσείς συστήνετε ως πολύ πολύ ειδικός, μόνο με ιατρική συνταγή και οδηγίες. Και για τις δύο ενδείξεις που είναι σίγουρες, που είναι ο διαβήτης και η καρδιακή ανεπάρκεια. Τώρα για την παχυσαρκία, η γνώμη μου είναι ότι αυτοί που έχουν τη λεγόμενη νοσηρή παχυσαρκία, αυτοί θα μπορούσαν να το πάρουν, διότι γενικά δεν μπορούν να το χάσουν το βάρος τους όταν φτάσουν σε αυτό το σημείο. Ναι. Και η παχυσαρκία τους κάνει μεγάλη ζημιά. Δηλαδή σε έναν άνθρωπο που θα έπρεπε να έχει 75 κιλά, λέω εγώ, να είναι πάνω από 100-110-120 κιλά αυτά, έτσι. Δεν είναι αυτές περιπτώσεις, λέτε. Όχι αυτός που έχει 10% παραπάνω από το βάρος. Εμείς που έχουμε επιθετική παχυσαρκία. Εσύ είσαι. Θετική. Δεν υπάρχει. Υπάρχει το υπέρβαρος και παχύσαρκος. Είναι λίγο πάνω από το υπέρβαρος. Είμαστε στο λίγο πάνω από το υπέρβαρος. Εύκολα,
βάρος. Μια κουβέντα είναι αυτή, κύριε καθηγητά. Συγγνώμη, μια κουβέντα είναι αυτή που λέτε. Εγώ το κυνηγάω 50 χρόνια αυτό το υπέρβαρος, αλλά δεν το έχω πιάσει. Αλλά λέτε, όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατρός οπωσδήποτε, τουλάχιστον. Ναι, να το κρατήσουμε πέρα από την πλάκα. Τουλάχιστον, ναι, και σου λέει ότι υπάρχει πια. Και αυτό είναι το θέμα, ότι αφού υπάρχει πια στην αγορά, είναι πιο εύκολα προσβάσιμο. Τώρα, και αν κάποιο. Τώρα, 120 ευρώ βέβαια δεν είναι λίγα λεφτά. Δεν αλλά... κατάλαβα στο ρεπορτάζ της εφημερίδας, στο οποίο μιλάει ο κύριος Χρούσος, γιατί έρχονται εδώ από την Τουρκία, από τη Ρουμανία, από τη Σερβία, τη Βουλγαρία. Την Ιταλία, λέει, ακόμα και τη Γαλλία, για να πάρουν αυτό το φάρμακο. Ελεύθερο δεν πηγαίνει σε όλες τις χώρες. Κοιτάξτε, η Ελλάδα κάνει πολύ καλή δουλειά με το να κατεβάζει τις τιμές των φαρμάκων. Δηλαδή οι εταιρείες που τις φέρνουν για να δώσουν μια τιμή πρέπει να περάσουν από τις ελληνικές αρχές. Και οι ελληνικές αρχές είναι πάρα πολύ καλές στο negotiation. Α, ναι, είναι μία από τις χώρες οι οποίες, μπράβο, είναι μία από τις χώρες. Τις τρεις χώρες που βγαίνουν μέσος όρος. Βγαίνουν μέσος όρος των τιμών. Ναι, ναι, ναι. Οπότε να σου κάνουμε καλή τιμή. Λοιπόν, εγώ πραγματικά σας ευχαριστώ τις απορίες μου. Πολύ απλά τις έλυσε ο κ. Χρούσος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας, καθηγητής παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας, που είναι μια επιστήμη που βασικά γι' αυτό μας μίλησε σήμερα, γιατί που αφορά το διαβήτη.